Υπάρχει ένα σοβαρό παδικό θέμα του οπαδού, ο οποίο ευκαιριακά πάει και βλέπει την ομάδα του Έτσι και γεμώνει το γήπεδο, να χειροκροτήσει. Έτσι τον εμάθα ρε. Φίλε Φίλες, το marketing. Υπάρχει ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο αναφέρεται στο σύνδεσμο του brand με την κοινότητα του και στην τοποθέτηση του brand στο μυαλό του καταναλωτή. Βάσης το πράγμα δεν δουλεύει δουλεύουν πάσα τα χαρακτηριστικά του προϊόντος mm. και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι η νίκη ή mm. η ήττα. Τούτον <σοίλω> είναι. Ισχύει πάρα πολλά Εντάξει και τώρα έπang... έπων... <σοίλω> που χτίζεις την κουρτή... <σοίλω> ε... <είναι> το πάω. <σοίλω> Αν την εμπειρία όμως, μια <σοίλω> τη Κυριακή, είναι το football ναι, ο και η νίκη, έξτρα παραπάνω, αλλά τι είναι να πει ο ΑΕΚ τζις, τι είναι να πει. Το πάνω, χρήματος πάνω, 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 με παράνομες πάνω, Δηλαδή γιατί... πρέπει να θέλει κάποιο αντάλλαγμα. Το ξέπλυμα, δηλαδή έχω παραδείγμα χάρη... Παρά θέλει διαφήμιση. Ναι. Με κάποιον τρόπο να το κάνεις μια διαφήμιση, ας πούμε. Μια... Να το βάλεις πάνω στη φανέλα να το Πραμά... Το οποίο... Mm, σίγουρα για σου πω που θα τη Φίλε, <Σιέλε> εξ όσο γνωρίζω, είμαστε σε πάρα πολύ σχήμη θέση. Ασχήμη. Είμαστε σε πάρα πολύ σχήμη θέση για πάρα πολλού λόγου. Είτε τούτο είχε να κάνει με τα κεκλεισμένα των θυρών, είτε είχε να κάνει. Για εντέ οδήματα μιλούμε περίπου. Ενώ κάθε ψήφο. Με μου πει ο σύστημα, α <συνήματα>, πούμε, υπό κανονικέ συνθήκε. Φίλε, από την Γενική Συνέλευση, είναι ένα χρονιό budget για το payroll των παιχτών το οποίο ορίστηκε και νομίζω ότι ε, 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 ξέρουν το ότι ε, ορίστηκε ήταν 180 μετά από έσταση των μελών πήγε στα 170 Έσταση γιατί? Φίλε, ε, βασικά όταν έγινε η, η ανασκόπηση της περσινής χρονιάς και όταν μετά παρουσιάστηκε η νέα χρονιά ε, υπόθηκε ότι παραδείγματο χάρη το ήταν Αφήνω να θυμηθώ τώρα, μπερσέ το Χαουτζέρι. Ε, το συμβούλιο είναι πρότεινε είναι για payroll τη νέα χρονιά 180.000. Κάποια μέλη, όταν είδαν ε, το ποσό που ορίστηκε ενό. Ε, ε, Πώ το λέμε, Μισθόλου. Ε, για, για τα επεισόδια, τα προστήματα, όταν είδαν το ποσό των προστήματων, είπαν ότι ε, θεωρείται μικρό. Γιατί πέρσι, χωρί παρουσία κόσμου, έκαναμε το χί Και φέτο, ερχόμαστε να βάλουμε το χί ποσό που είναι λίγο πιο πάνω, αλλά με κόσμο. Είναι λίγο ρίσκι. Γι' αυτό είναι φιάση. χωρί κόσμο εννοεί. Φέτο, χωρί κόσμο. Φέτο με κόσμο. Α, με κόσμο. Ναι, ναι. Πέρσι, χωρί κόσμο, είχαμε ένα χί ποσό. Φέτο, με, ε, με, τον κόσμο μα, ήταν, ήταν, ένα, ένα χί που κάποιο θεωρήθηκε λίγο. Και εφίαμεν που το payroll των παιχτών, φίλε, επειδή είναι πράγμα. Αν κάποιος ήταν τζαμε, ήταν συγκλονιστικό. 180.000 αποφάσισε το Συμβούλιο να, ε, εγκρίνει, να εγκρίνουν τα μέλη του. Τα μέλη του είδαν το 180.000 και είπαν ότι ε, 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 ποσό... Ό, 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 sorry, ε, ποσό. Είπαν ότι θα εκτεθούμε λόγω των προστιμάτων. Εφύγαν ε, 10.000 που το payroll, ε, προσθέσαντες στα έξοδα που θα είχαμε για τα, για τα προστήματα και αφαιρέσαμε από το... Τι, okay. το, τα, τα προστήματα με τον στο budget, ναι. ναι. γιατί? Γιατί μετά να, να χρειαστείς τα λεφτά. Μπορεί μπορείς να δουλέψεις προς το να με χρειαστείς και τα λεφτά ή έναν αποφέχτο. Ένα, να ένα, φίλε, ένα δυνατό. Ένα δυνατό. Ομάδες, Ομάδε πιο μικρέ που μα πληρώνουν προστήματα. Είτε έχει να κάνει το πράγμα με. Τι εμπολίτη των ομοσπονδιών. Πολλέ οι ομάδε. Ε... Βάλουμε στον πάγιο του προστήματα. Oh, no, no.

στη Γενική Συνέλευση ήταν να είμαστε στην πρώτη οκτάδα ναι. Και έχει κάποιο λόγο, ο οποίο δεν ξέρω να θα εφαρμοστεί του χρόνου, να χωριστούν η δεύτερη κατηγορία σε δύο κατηγορίες Την πρώτη τη δεύτερη κατηγορία, την Α και τη Β τη δεύτερη κατηγορία. Η οποία η πρώτη κατηγορία είναι να πάνε ο πρώτο δεύτερο να πρώτη κατηγορία. Και στο πρώτο και δεύτερο να στην πρώτη ναι, και να στην πρώτη και είμαστε κοντά στο να, να πληρωθεί ο στόχο. Αν και ξεκινήσαμε τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια καλά. Πολλά αλλά... καλά, ρε, δεν μου λέει. Εντάξει. Για εσύ τρει νίκε. Μια ήττα ε... και τρει νίκε. Α, μια ήττα. Ναι. Και μετά όμω είχαμε. Κορονοϊό, χτύπησε. Τραυματισμό. Τραυματισμό. Τραυματισμό είχαμε και κάποιους κρούσματα μετά, αλλά το πιο σοβαρό πρόβλημα που είχε η ομάδα ήταν α, τραυματισμοί που φτάσαμε σε, ένα σημείο να έχουμε 14 παίχτες τραυματίες. Ένα απίστευτο αριθμό, ένα πούμε, να λίγο με το σφαιρό. Ε, Ολόκληρο ρόστερ. Θυμάσαι πέρσι τη Λίβερπουλ που με του τραυματίε ναι, ναι, ναι. το ε, και το πόσο διαλύθηκε η χρονιά. Ε, Σκέφτομαι ότι μιλούμε για μια ομάδα η οποία Είσαι το πιο χαμηλό μπάτζετ που πούλων το πρωτάθλημα, με διαφορά ε, του δεύτερου που το τέλο. Α πούμε, ήμασταν εμεί 170, ο δεύτερο που πούλιζε 400.000. Αντιλαμβάνεσαι λίγο. Ε, και είμαστε στη θέση που είμαστε τώρα. Ε, φίλε, για μένα ε, αξίζουν πολλά συγχαρητήρια πολλοί άνθρωποι στο, στο πώ δουλεύουν που τον πρώτο στον τελευταίο, refil. Εντάξει, πρέπει να ζημωθεί και η ομάδα σε τούτο το επίπεδο. Μπορεί σε 2-3 χρόνια και μετά να δεις λίγο ως που σε παίρνει να κάνεις το επόμενο βήμα, επειδή το επόμενο βήμα είναι πολλά πιο μεγάλο. Δηλαδή, που την τέταρτη, στην τρίτη, που την τρίτη, στη δεύτερη είναι τα βήματα μεγάλα, αλλά στην πρώτη είναι εντεράστιο. ξεκινούμε πρώτα από τα έξοδα. Εσύ. Δηλαδή θέλεις μήνυμου, αν με ρωτάς εμένα, για να παραμείνεις στην πρώτη κατηγορία, θέλεις μήνυμου ένα εκατομμύριο. Μήνυμου. Για να μείνεις στην πρώτη κατηγορία. Έμεινες και σε ένα εκατομμύριο. Για να μείνεις με εκατομμύριο σημαίνει ότι... Μιλούμε για πέρολ ναι, 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 δεν ξέρω καλά αλλά στην πρώτη κατηγορία... Μιλώ για budget ομάδας. Φίλε, έχουμε ανθρώπου οι οποίοι πραγματικά δίνουν τον εαυτό για αυτό το πράγμα. Και αυτό το πράγμα. Ε, Α πούμε, δεν το πολλοί οι άνθρωποι. Θεωρούν ότι τούτη η ομάδα είναι μια ομάδα φυσιολογική όπω τι άλλε ούλε ε, που έχει. Ε, Όχι πως οι άλλε ομάδε δεν έχουν του ανθρώπου που τα βουρούσαν και που τρώσαν. Και οι άλλες ομάδες, και οι πιο πολλοί δικές μας. Ναι. Ο με την Κωνσταντίνα του Μαΐου να ασχολούνται παραπάνω άτομα παρά με την πηχανή ομόνια Αραδίπου. Ναι, έχουμε παραπάνω κόσμο. Έχουμε, ναι. Το ταβάνι της ομάδας του, της κόσμων, πόσο είναι πολύ πιστεύεις, αν πάει πρώτη κατηγορία. Φίλε, ε, Τσίνον, ας πούμε... Εσπέντο, πιο πολύ που πήραμε τσίριο. ήταν στο Τσίνον και στο Μακάριο. Σκιό ε, μισή. Το οποίο ναι, κόντεψαν τα σκιό. Ε, κόντεψαν τα ε, Πιστεύω για μένα και λίγο παραπάνω. Για τώρα. Για ναι, ας πούμε φέτος, παραδείγμα, ως χάρη, αν να ναι, παίζαμε ναι, έναν παιχνίδι το οποίο εκκρίνε του... κάτι σημαντικό, κάτι σημαντικό. ότι ήταν να κουμπίσουμε τις τρεις. Άντε ρε. Ναι. Ε, εκατόν Ας πούμε έναν οδός συμπέντες. Εκατόν Γιατί... Θα ξέρει φίλε, για Κύπρο να έχεις μια, μια βάση οπαδών που θα σε στηρίζουν χιλιά άτομα και να ξέρεις ότι στα σημαντικά παιχνίδια έχεις άλλου. Και ο τρεις είναι πάρα πολλοί κόσμος. ομάδες οι πρωταγωνιστούν έχουν εν... έτσι κόσμο. Ε, φίλε, για μα είναι μεγάλη περηφάνεια. Μεγάλη περηφάνεια που εθιάλεξαμε τον δύσκολο τον δρόμο να υποστηρίξουμε μια ομάδα η οποία βασίζεται πάνω σε αρχέ, πάνω σε, πάνω σε πράγματα τα οποία και ο θα φτύσω πάνω μου, ρε δεν μου σημαίνει να από αυτήν την ευθύνη. Φίλε, να σου πω να που σημαίνει για μένα. Ε, υποστηρίζω μια ομάδα, εντάξει. Ε, για τον Αλφα ή τον Β λόγο, ίσω να ψάχνω λόγου να δείξω ότι είμαι διαφορετικό από τον άλλο. Ναι. Στην τελική είμαστε όλοι οι δύο. Είμαστε την ώρα που να κάτσω δίπλα μου, φίλο μου που είναι αελίστα ή απολυνίστα. Είμαστε όλοι οι ίδιοι σαν άνθρωποι. Όμω υποστηρίζω όχι την ΑΕΛ, όχι τον Απολυνά. Υποστηρίζω την ομόνια και λαλώ το και νιώθω κάτι όπως νιώθει οποιοςδήποτε για την ομάδα του Ε, ε μπορώ το μετά να το πουλήσω ρε φίλε το πράγμα Τι νοίσεις να το πουλήσεις Να το πουλήσω ρε φίλε εγώ λέω ότι είμαι με την για κάποιο λόγο ότι ανήκω κάπου ιδεολογικά να υποστηρίζω την ομάδα μου γιατί νιώθω ότι είναι το πράγμα ότι σε είναι το πράγμα διαφέρω έτσι ε, το πράγμα που διαφέρω ρε φίλε ήταν ότι η ομάδα μου ανήκει στο λαό τη Όπω ανήκε, ρε. Όπω ανήκε. Ε, δουλέψαμε για να αλλάξουν πράγματα. Μπορεί τον το πράγμα να μα το κάποιο, ρε φιλέ. Ε, ε, ε Τι, για... μάχε που, 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 που έκαμε η θηρά όταν έβλεπαν ότι κάποια πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Φίλε, του πράγματα είναι τεράστια. Τεράστια, γιατί. Αφιερώσαμε πολύ χρόνο για να αλλάξουν πολλά πράγματα στην ομόνια που τα βλέπαμε ότι πήγαιναν λάθο. Και κάποιοι ξεχάνονται τα πράγματα. Κάποιοι ξεχάνουν ότι ρε, θυμάσαι το 2010 τι έγινε του. Επιάμε το προάθλημα και είχαμε παράπονο με τον Μυρτή για κάποια πράγματα. Ε, μα τα παράπονα που είχαμε, εν τούτα που στο τέλο ήρθαν και έφεραν την ομόνια σε θέση που, που ήταν τότε. Σκεφτού πόσα παιδιά επαλέψαν και πολεμήσαν γιατί έβλεπαν ότι έγιναν τα πράγματα λάθο. Νομίζω ξέρει πάρα πολύ καλά, Ριάννη μου. Θυμάσαι πόση ώρα εσύ αφιερώσει για αυτό το πράγμα πόσο κόπο, πόσο... Φίλε, θυμάσαι, ας πούμε, που βρεθούμασταν για να μιλήσουμε για όλα τα θέματα. Καλό. Πέρασαν και πάρα πολλά χρόνια το ΑΕΚΣ. Πόσα ρε, 8 χρόνια. 13, 14, αγαπητοί. Νύχτα, μαύρα μέσα, νύχτα, είναι έναν κλειστό, ας πούμε, θυμούμε, πέπτη. τέγιον το κλειστό, ερχόμαστε από να δούμε τι γίνεται που να έρθουν οι εκλογέ σε 6 μήνε, να είμαστε έτοιμοι να παραθέσουμε κάποιε απόψει γιατί τα πράγματα πήγαιναν λάθο. Ε, καλά, ρε, τούτοι οι άνθρωποι που τα βλέπαν τα πράγματα, ότι κάποια πράγματα πήγαιναν λάθο. Ένα ε, αξίζουση μια α πούμε δικαίωση. Δεν θέλει κάποιο να δικαιωθεί για το ότι να προστατεύσει την κοινωνία παγαπά. Απλά μια δικαίωση ότι. Α πούμε, η δική μου φιλοσοφία. Δεν βλέπαμε η, η, δική μου φιλοσοφία στη ζωή είναι. μεταφράζω στα ελληνικά είναι είναι ότι η Άρα δημιουργείς επιλογές και θυκαλέεις που τις επιλογές που έχεις και προχωράς και έθωρεις πίσω και αποδέχεσαι τον κόσμο όπως είναι. Αν θέλει να τον αλλάξει τον κόσμο, κάνει κάτι το οποίο να σε κάνει να νιώθει εσύ. Θα σου πω χαρούμενο να έχει καθαρή τη συνείδησή σου με που κάνει αλλάσουν οι εποχές φίλε, αλλάσουν, αλλάσουν τα πράγματα ένα, από τα προβλήματα γενικά που έχουμε και σαν ανθρώποι και σαν κοινότητες είναι ότι έχουμε πολλές απαιτήσεις από τον κόσμο και μάλλον από τον κόσμο είναι ανθρώπους γενικά, έχουμε απαιτήσεις από να, ναι. και οι αντιδράσεις σου σε, σε, σε συμβαίνουν έχουν να κάνουν με το τι απαιτήσει Για παράδειγμα, να σου πω ο Αποηλίστας αν δεν πιάει το πρωτάθλημα να απογοητευτεί τώρα. Ο Μονιάτης αν δεν πιάει το πρωτάθλημα τώρα θα απογοητευτεί επειδή ξέρω ότι δεν το απαιτεί. Δεν μπορεί. Άρα αλλάσουν συνέχεια οι απαιτήσει μα. Έτσι οι απαιτήσει γενικά τη παρέα τότε ήταν γίνον το οποίο σκέφτονταν, εσκεφ, δεν έγινε και πήγαινε και δημιουργήθηκε κάτι άλλο και δουλεύουν πάση σε γίνο. Και ενούλευτε ευτυχισμένοι στο τέλο τη ημέρα. Άρα θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει

με την απόφαση την οποία επιλέξαν να κάνουν, π.χ. να γίνει η ομόνια εταιρεία. Εάν είσαι happy με τούτο, εγώ μαζί σου. Θα σε ρωτήσω κάτι να μου πει. Ε. Θέλω να μου πει το ποσοστό του κόσμου τη ομόνια του 1948, ούτε τη εταιρεία ούτε τη 29η Μαΐου. Θέλω να μου πει πόσοι θα ήθελα να ξαναγίνει ένα ο κόσμο. Και πόσοι θα θέλατε. Ε, το, το, χρονικό πλαίσιο που κάνουμε σε είναι λιον... Φίλε, τώρα, μιλούμε τώρα, πάντα Σήμερα. Τώρα. Σήμερα. Ας πούμε, αν ένα έξω στον κόσμο να κάνεις έναν γκάλωπ. Πώς ήταν να θέλουν να ξαναγίνουν ούλα ένα με... Ο καθένας με το πώς το με στο νου του. Ε, άλλοι ε, να έρχονται ε... απλά η να πίσω στον μοντέλο, άλλοι, όπως πώς το

και στην αρχή σκέφτεσαι εσύ την και θέλεις την και ονειρεύκες ότι να θέλεις να είσαι μαζί της ή το αντίστοιχο μια γυναίκα με έναν άντρα έτσι άμα περάσουν τα χρόνια σε κοφτή ε, και δεν υπήρξε ποτέ η γυναίκα και νομίζω ότι ε, εν τούτη η καραστάση τώρα πλέον είναι... Δι... Ξαρτάτε, ποιος είσαι, ρε.

Πάρα πάρα πολλά. Άρα να πρέπει να κάτσει να σκεφτεί ο καθένας, αρέσκει μου το πράγμα, αν μου αρέσκει, it's okay, είναι okay, καλό. Και πέστης και πάντα ρόλο εντελώς πάει η ομάδα στην Κύπρο. Ρε. Επειδή τις στην Κύπρο ομάδες μας, είναι και επειδή είναι οι ομάδες μας. Άγι να παραπάνω. επειδή θέλουμε να δέρνουν. Αν δεν δέρνουν, είναι κράζουμε τους. Και είναι το πράγμα. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, του, του οπαδού, ο οποίο ευκαιριακά πάει και βλέπει την ομάδα του τον και γεμώνει το γήπεδο και να χειροκροτήσει Έτσι το νεμάθα ρε φίλε. το marketing. Υπάρχει ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο αναφέρεται, ε, το μεταφράζω στα ελληνικά, το σύνδεσμο του brand με την κοινότητα του και στην τοποθέτηση του μπραν στο μυαλό του καταναλωτή. Πα σε αυτό το πράγμα δεν δουλεύουν οι ομάδε. Δουλεύουν πά τα χαρακτηριστικά του προϊόντο. Ναι. Και τα χαρακτηριστικά του προϊόντο είναι η νίκη, η ήττα. Ναι. Τούτων είναι. Ισχύει πάρα πολλά Ενόμαστε, και η που χτίζει στην κουρτούρα. Ναι, το μάλιστα. Και αν δημιουργήσει την εμπειρία όμω, μια ολιστική εμπειρία, που τη Δευτέρα ω την Κυριακή, που είναι δύσκολο επειδή το φούτμπολ τέει Σάββατο, είναι Κυριακή τότε ναι, ο, άλλος ενέρχεται επειδή ήθελε να την εμπειρία και τα χαρακτηριστικά του προϊόντο, δηλαδή νίκη, ένα άλλο πράγμα. Mm-hmm. Είναι ωραίο, δηλαδή έρχεται και τοποθετεί κάτι έξτρα παραπάνω, αλλά τι είναι να πει ο ΑΕΚΤΙ, τι είναι να πει. Ακριβώ το κομμάτι να το αρπάξω για να σου πω, φιλέ, τούτο το πράγμα, η ομόνια, είσαι το πάρα πολλά. Και να σου το δείξω με με έναν πάρα πολύ εύκολο τρόπο θυμούμε την ομόνια να παίρνει το Σαββάτο στο γήπεδο με το Ονάρι. Με παραλίμνη 15.000 κόσμο να θυμώ το και εντάξει, και να παίρνει την πέπτη στο φούτσα με το αραράτ 200 άτομα και παίζεται του να σπούμε π.χ. τίτλος ή 200 ή 500 έγινεται ρε φίλε έγινεται Κάμε τον κόσμο με κάποιον τρόπο να αγαπήσει την ομάδα αλλά και το αθλήμα τα αθλήματα που υποστηρίζει και όχι να είναι απλά φούρπος και η νίκη να είναι κάτι που θεωρείται αυτός σκοπό γιατί χάνει και πλέον η στρα, το άθλημα την, την έγκλην του. Εντάξει, δα, με παίρνουν και άλλοι παραγόντες μέσα στο παιχνίδι. Παίρνει και η πολιτεία, παίρνει και η παιδεία. Εντάξει, ναι, Για παράδειγμα, έτσι, ναι. κοίτα, στο εξωτερικό, α πούμε που ήμουν Αγγλία, Επέρνω μια μέρα μου το Old Trafford και το ροσιάες κόσμο με μπλε και κίτρινα να πιένουν στο Old Trafford. Λάζω όταν πού γίνεται ρε φίλα, πέστε σήμερα η United και δεύτερο φορούν μπλε και κίτρινα. Mm -hmm. Φίλε κρίκετ. Mm -hmm. Φίλε κρίκετ και τώρα μες στον δρόμο μια μπανδεσία, έναν εορτασμό, ήταν καρναβάλι, κανονικό, πίρες, στους δρόμους, για το κρίκετ. Και πιάσει να το ξύλο, το επηρεάει και την εμπειρία και το, Έχει, να... Έξει, έξει πάγα, το να δημιουργήσεις εμπειρία είναι μεγάλη τέχνη, μεγάλη τέχνη. Mm -hmm. Πρώτον πρέπει να έχεις επαγγελματίες, οι οποίες καταλαβαίνει ο καθένας στη δουλειά του και δεύτερον... σε ποια να Σε όλα τα από ναι, ναι, ναι. το λογιστήριο μέχρι το φυσογραφευτή, ναι. αλλά η εμπειρία δημιουργείται από τον... του ανθρώπου που δημιουργούν τον brand και το μάρκετι. Και το λάθο του είναι ότι δεν επικοινωνούν πρώτα τον την εμπειρία στο στενό των κύκλων. Δηλαδή, σαν να πούμε. Να το... υπάρχει το... μια πολιτική εννοή η οποία ναι. να γνωρίζει. Ναι, ναι πρώτα πρέπει να γνωρίζει ο, ο στενό κύκλο. Αν μόνο ο το συμβούλιο, τα μέλη, δεν γνωρίζουν το ναι, 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 ναι. Τι που τον που να... είναι που το... είναι Λαλίγιο, ο ο φιλόσοφο που έγραψε mm. το βιβλίο Η τέχνη του πολέμου λέει ότι ένα, πλάνο βασι... ένα μέτριο πλάνο βασισμένο σε στρατηγική είναι καλύτερο από ενέργειε οι οποίε είναι βασισμένε σε στρατηγική αλλά έχουν περισσότερη προοπτική. Φίλε, γιατί μπορεί μετά να αναλύσει. Μα, ε, μάλιστα. Και να το λάθος. Αν έχεις έναν πλάνο κάτω, το οποίο ενάβασες βασιστείς, πας σε το πλάνο και να, το, δουλέψεις, μετά να μπορείς να πεις τι έπιε λάθος. Ακολούθησά το. Έτσι όμως, ο, στενός σου περίγερος και αντιλαμβάνεται το που πάει. Ναι, αν τα κάνεις όλα αν τα κάνεις όλα εντάξει. Όπως το δικό σου το project ας πούμε, εγώ θυμούμαι ότι έναν πλάνο, αλλά και Μπορούμε ευσύ. να μιλήσουμε έτσι, όλα ναι. καθαρά γιατί ξεκινήσαμε τα μαζί και εργοθήσαμε πάρα πολλά. Ε, και η φάση είναι ότι εγώ κοινόμουν είδα ότι δυσκολεύτηκες να το επικοινωνήσεις με τον στενό σου περιγύρω. Ο στενός σου περιγύρω απλά, και αναφερόμαστε είναι στο Fresco Market, το οποίο είναι ένα διαδικτυακό σούπερ μαρκετ, mm -hmm. το οποίο ξεκινήσεις που η είναι επιχείρηση και του ότι δεν υπάρχει, κάτι, δεν υπάρχει λέξη τύχ, υπάρχει να είσαι και όταν έρθει η ευκαιρία να μπορείς να, 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 να δράσει. Και θυμούμε, έκαναμε, έκαναμε, έκαναμε πόσα meetings, έκαναμε πώ να κάνουμε launch, πώς να τον άλλον να πάνε να ψουμίσει τα δικτυακά, και πάμε ήρθε mm -hmm. και, άλλο, τον πεθυκιο, ο κορονοϊό. Και άλλον τον ο christopher δεν είναι τυχερό. Ο Χριστόφορος ήταν έτοιμο, απλά δεν το εξέρα. Και δεν φίλε, τούτο το, το κομμάτι ε, πραγματικά ε, δεν ξέρω τι ονομάζεται τύχη και τι ονομάζεται έτοιμος. Δεν υπάρχει λέξη τύχη, δεν υπάρχει. Η τύχη είναι, είναι μια φαντασία φίλε, του ε, κόσμου. Φίλε, να σου πω, έκαναν κι άλλοι online σούπερ μάρκετ δεν τους έτυχε ο κορονοϊός. Ε, δεν μου μονα... Και ε, μονα... κλείσαν. Ε, εντάξει. Πριν έρθει ο κορονοϊός. Bad timing. Sorry. εντάξει. άρα, έχει και... Έχει και τύχη. Φίλε, δεν μπορώ να πω ότι είμαι διορατικός και έκανα όλα τα και ύστερα από τέσσερις μήνες ήρθε ο κορονοϊός. Κανένας ενήτα, φίλε. Ε, λίον... Κανένας ενήτα. Εντάξει, εγώ νιώθω ότι ήμουν και τυχερός ότι έπεσε στην περίοδο που ήμασταν αρκετά έτοιμοι να το υποδεχτούμε που και πάλι, για να μου, είναι έτσι απλά τα πράγματα, φίλε. Είναι έτσι απλά τα πράγματα. Θυμούμε στο site, είχαμε πάρα πολλέ εγγραφέ και είχαμε πάρα πολλά κακή εμπειρία στου πελάτε γιατί μπαίναν να κάνουν παραγγελία στον κορονοϊό και είτε δεν σωστά τα πράγματα γιατί έγινε του ένα χάο. Χάο, 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 φίλε. Οι, οι προμηθευτές προμηθευτέ μα έφεραν προϊόντα, αρκούσαν να έρθουν. Ε, delivery, σε ένα αυτοκίνητο μόνο. Delivery, ξεκινήσαμε με ένα αυτοκίνητο και μέσα στα αυτοκίνητα μα, τα σάλουν να πάρουμε παραγγελίε. Έπιαν ένα φίλο μου τηλέφωνο και παρκάραν έξω από την αποθήκη, η οποία αποθήκη ήταν. Ε, 10 επί 5. Ναι, 10 επί 5. Και παρκάραν στην αυτοκίνητα του οι μπορεί... προμηθευτέ να μα φούν τα πράγματα. Και συνάμα είχα και έναν παρέα μου, και μου λέει: Πώ θέλω να ρέξω να τα πιάσω. Και εγώ έπρεπε να του πω: και Πού να, να πάνε τα πάρει θέμα. Έπρεπε να πα σωστά τα πράγματα. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι. Εν τσεκάκον του το νόμο. Δηλαδή, δεν τώρα ας πούμε, έχεις έναν άλλο διαδικτυακό κατάστημα της αλφαμέγα που είναι έτοιμο ρε φίλε. Είναι έτοιμο για μέ. Mm -hmm. Ναι, αλλά το, το κακό γενικά που κάνουμε όλοι, το λάθος που κάνουμε όλοι είναι συγκρίνουμε το top με κοινό που αρκεύκουμε εμείς να κάνουμε στα πρώτα μας βήματα. Mm -hmm. Δηλαδή θέλω να κάνουμε ένα νήσιο e Amazon, eBay, καταλάβες, όχι, μα τούτο είναι και ξεκινήσαν έτσι. Που τσίνους μπορείς να πιάσεις τα, τα στοιχεία τα οποία είναι να σε βοηθήσουν. Όπως και έκαναμε εμείς. Δηλαδή, ό,τι έκανα στο φρέσκο ήταν βασισμένο από εμπειρίες που εμπειρίε που έπιασα που άλλες εταιρείε μεγάλες στο εξωτερικό. είναι αρκετές όμως. Αν δεν τα βιώσεις εσύ, δεν μπορείς να ξέρεις. Με ένας παρθένος αν του περιγράφουν είναι το σεξ <laughs> Όσα πορνό και να δει, όσες περιγραφές και <laughs> να δει, <laughs> όσες μαλαγίες και να τραβήσει θα καταλάβει Και τα πάντα, τα πάντα, είναι και η και το feeling που νιώθεις την ώρα που τα πράγματα στη δουλειά ε, Εγώ και, νομ, εγώ και λέω πάντα και είναι ότι η καλύτερη για να είναι κάτω υπό παραπέρα, κατάλαβε. Απίστευτη εμπειρία. Απίστευτη εμπειρία, ρε φίλε ο κορονοϊό. Για μένα ήταν. ήταν ένα πράγμα πολύ σοκαριστικό. Θυμούμε μέσα σε σε 20-25 μέρες είχα χάσει 10 κιλά. Είχα χάσει 10 κιλά. Ήμουν ο κουδόντας για 70 κιλά. Εντάξει, εσείς είσαι ατόμο που υπεραναλύσεις κάποια πράγματα όμως. Δηλαδή, είναι τούτον... Γελίον. Τι εννοείς ας πούμε, πέμουν σε έναν παράδειγμα. Ρε ο κόσμος είναι πιο απλός από την νομίζω. Και τα πράγματα είναι πιο απλά από Σε μια μικρή επιχείρηση που βάλεις τόσο ρίσκο ρε φίλε, ε, θέλεις να αφήσεις κάποια πράγματα να φύγουν έτσι. Ε, ναι, ήθελα να έχω για όλα κάτι το, το, οποίο θα με έκαμε να νιώθω ασφάλεια. Ε, ναι, αλλά σκέφτεσαι το τελικό αποτέλεσμα. Ενώ κανονικά εσύ, πρέπει να απολαμβάνεις τη Πρέπει να χαίρεσαι το πράγμα. Και λέω να Μιλούμε για... Λέω σου έχασα 10 κιλά, αν συνειδητοποιάς λίγο... Εν τόσο απολαμβάνεις ρε, χάσεις 10 κιλά. Πώς να απολαύσω το πράγμα. Ε, απολαύσεις. Πώς να το απολαύσω. Είμαι σοκαρισμένος στο ότι υπήρχε η περίπτωση να με πιάσει ένας άνθρωπος και να μου πει...

ε, καθυστήσατε με, να μου φέρετε και τα, τα, τα προϊόντά μου. Εάν το απαντήσεις με ειλικρίνεια για να νιώσεις ότι είσαι και εσύ άνθρωπος, εντάξει, το πιο πιθανό είναι να του μείνεις στο μυαλό. Μπορεί να μην του μείνεις. Μπορούμε, μπορούμε να σε κάνουμε επίσημον λύσεις. Τι λέει όμως να νιώσεις εσύ καλά, να νιώσεις αληθινός. Και το πιο σημαντικό στη δουλειά σου είναι να είσαι αληθινός. Γιατί αν περιπέζει, ρε φιλέ. Αν περιπέζει με οποιονδήποτε τρόπο, είτε. Εγώ έχω ένα ρητό, είναι ότι αν προσπαθεί να σε ικανοποιήσει όλου, το δεν θα ικανοποιήσεις κανέναν. Του είναι η φιλοσοφία. Φίλε, δεν πρέπει να ικανοποιήσει κανέναν στην ώρα που γίνεται κάτι λάθο. Πρέπει να είσαι σωστό απέναντι στην εταιρεία σου. Εχθέ, ρε φιλέ, πήραμε έναν. έναν κορφλέξ λάθο. Πήραμε υπά... το λάθο. Παραγγείλε κόκο από τι κυβέρνησε του Όχι, παραγγείλε η γυναίκα κακάο. Και πήραμε τη ε, γάλακτο. Ναι. Κάναμε λάθο, ρε φίλε. Και τηλέφωνο και είπε μου: Ναι, χαιρετε, γίνεται το λάθο. Ε, και είπα της, Εγώ εντάξει, αύριο να έρθουμε να το αντικαταστήσουμε. Και την ώρα που απαντήσα το τηλέφωνο, ήμουν εκτό δουλειά. Μπορεί να παίζαμε το γιο μου άπα. Έκανα screenshot, μπήκαμε στην παραγγελία, έκανα screenshot το προϊόν Gino που έπρεπε να ανταλλάξουμε και Εξεχάσα το, ήρθε η επόμενη μέρα, η ώρα 6 το απόγευμα πιάνε με γυναίκα, είπετε μόνο μου το φέρετε και μου το φέρετε. Έτσι είπα της εγώ, συγγνώμη, εξεχάσα. Εγώ φταίω. Έκαμα λάθος, έπειρα γάλακτος. Και μετά Εξεχάσα έρθω το αρθώσω φέρω. Είσαι μάλακς. Ρε φίλε, κάτι α, τι, τι είναι αυτό ε, Ναι, να δεχτήσω ότι πιθανόν να τη χάσει και που Ναι, εννοείται. Εννοείται. Αλλά ξέρω ότι. που την δική μου τη μερκά. αναλαμβάνω το λάθος, δεν ξανακάμω. Γιατί δεν το λάθος ρε φίλε, τζαμπή, ότι εγώ φταίω. Και πει, Α, κοίταξε, ε, του οδηγού. Ξεκίνησε να πλάθεις ιστορίε. Απλά για να καλύψει εσύ θέση σου. σαν μπραντ. τον Εν τω μεταξύ, αν το κάνει συνήθεια σου, το πράγμα πρακτική, μετά η μηνύσκη σου είναι πολύ καλό. Ονομάζεται ευθύνη. Ακριβώ, Ροφίλ. Ακριβώ. Νιώθω ότι προσπάθησα το επάκρο. Να ήμουν όσο πιο αληθινός προς τους πελάτε γίνεται. Ό,τι έγινε, είτε 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 σωστό, ακόμα θετικά σχόλια. Και εγώ ότι έχουμε Είπες μου ότι δεν σταματήσεις, ναι. Ναι. Ε, είσαι μαλάκα, σε δεύτερη χώρα. Ε, να σου πω και να μου πεις. Να σου ε, πω... Εγώ ξέρεις τα το... άποψη μου. Να σου πω τους λόγους, ρε φίλε, και να μου πεις. Ε, με αυτή λόγη. Έλα, ε, ρε πέρα. Ξέρω το, ξέρω το. Ένα ε, πραγματικά επηρέασες με πάρα πολλά που την πρώτη φορά που έκαναμε το ραντεβού δαμέ. Δαμέ που ήταν. Δαμέ. <laughs> ως το όστες φορές που σε άκουα για οποιοδήποτε θέμα. Γιατί α... άκουες μας ρε. Φίλε, άκουα σε τζάμε που εμπορούσα, σε τζάμε που... θέλα. Εντάξει ρε, και τούτα με εν τούτα ξεθκεί τούτα. Δεν έχω facebook, δεν έχω instagram και έχω διαδικτυακό κατάστημα το οποίο πρέπει να διαφημίσω μέσω του instagram και του facebook. Άλλης γιατί είπε λάρα. Και άλλα πολλά <laughs> κοκίρι... τρόποι εν τούτη, ας πούμε. Να, να, εντάξει, συζητήσουμε για TikTok ας πούμε το οποίο TikTok είδα ε, που κινητά άλλων είναι Ναι. Ε, αλλά είπες το και πάρα πολλές φορές και ε, εμπεδώνω το πάρα πολλά εύκολα και αντιλαμβάνομαι το πάρα πολλά εύκολα, ο καθένας είναι στην ειδικότητα του. Εγώ είχα να κάνω έναν κομμάτι του, Business. της ζουγιάς, εσύ είχες να κάνεις κάποιον άλλο, ο Σταύρος είχε να κάνει κάτι άλλο, δεν ε, μπαίνει να κοτθέσεις τα του, κάτι το οποίο Ήθελε το Σταύρος. Στα πόθια του Σταύρου δύσκολο να μπει ο οποιοσδήποτε και του κάθε Σταύρου επειδή είχαμε εσείς να κάνεις με... Σκεφτώ ότι είναι το Σταύρος όμως. Το Σταύρος αλλάξε. Το Σταύρος... Φίλε, μεγαλώνοντας, βλέπεις τον κόσμο με τη δική σου αυτική μαθιά και όσο πιο κολλημένος είσαι στις απόψεις σου, δυσκολεύκεσαι να να βάλεις μέσα άλλα στοιχεία που να σε βοηθήσουν να ανοίξεις λίγο λοιπόν, τους οριζόντες σου. Και τούτο είναι που έχουν τολί άνθρωποι, έχουν το και εγώ, όλοι έχουν το σε ένα σημείο. Η μαγκιά είναι να, να ακούεις και να φιλτράρεις. Και η πιο μεγάλη μαγκιά είναι να δοκιμάζεις ασχέτως αν δεν ξέρεις που είναι να καταλήξεις και να μπορείς να δοκιμάσεις. Επειδή παραπάνω δεν κάνουν πράγματα, επειδή φοβούνται το αποτέλεσμα. Να μην είναι εκείνο που περιμένουν. Και ε, πά... τούτο που λες ακριβώς ήταν... Πίσω πάλι. ήταν το παράδειγμα όταν ξεκίνησα να βάλω στο τραπέζι ό,τι είναι να κάνω ένα ολοασόπ. Ξεκινήσαμε τη διαδικασία μαζί με δυο παιδιά mm. τα οποία εγνώριζα το σχολείο ε, και για κάποιους λόγους είχαμε... είχα πάθει μια ζημιά. Ευρέθηκε ο Σταύρο μετά που τύχει να έρθει να με βοηθήσει να ξεκινήσουμε το πράγμα μαζί. Ο Σταύρο γνώστη ενό κομμάτιου, εγώ γνώστη ενό άλλου κομμάτιου. Του προϊόντο εσύ. Έρευνε, μελέτε, πρέπει να γίνει το πράγμα. Γιατί να γίνει το πράγμα. Έκαναν το τζάλι, γιατί αποτύχαν. Ε... Τι λέουν τα trends στην Αμερική, τι λέουν τα trends στην Ευρώπη, τι λέουν παγκόσμια. Τούτο το πράγμα που σου είπα τώρα εβοηθήσε με πάρα πολλά. Τότε δεν σταματήσα να βλέπω τι, γι, τι γίνεται στην Αμερική και τι γίνεται στην Ευρώπη, εβοηθήσε με πάρα πολλά. Γιατί έλεγα ότι ναι, δεν είμαστε, ε, είμαστε η Αμερική, ναι, μεν η Ευρώπη δεν είναι η Αμερική, όμως κάτι σου δείχνει, κάτι σου λέει. Κα... Trent κάτι σου, κάτι σου έλεγα συνειδητή. Εμένα κάποτε άμα με ρωτούν, ε, επιχείρηση να κάνω, πολλά απλή απάντηση. Εν πάμε στο, μες στα Google News ή εν πάμε στα, μες στο Play Store ή μες στο App Store και δε ποιά είναι τα top 10 trending applications ή searches mm -hmm. και ποιά είναι στον παλμό γενικά της αγοράς και πάτε Παραδίδεις κάτι το οποίο έχει ανάγκη αγορά. Για νόμο, εμμόνον τούτο νόμος τροφίλα. Μητώ. Αν αγαπάς τον το πράγμα, αν δεν το γνωρίζεις ρε, φίλε, το πράγμα, <στονίξε> πώς είναι να το πετύχεις. Εντάξει, λίγο, έχει και έναν άλλο μύθο του κάνουμε τον που αγαπάς ή αγάπα τον που κάνεις. Φίλε, αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί κάποιος να μην είναι γνώστης ενός κομματικού και να το αγαπήσει στην πορεία και να το πάρει σε απίστευτον τούτο. Όμως, αν δεν δοκιμάσεις πράγματα που είναι να ξέρεις. Εξαρτάται που είναι τα πράγματα. Οι φίλες και ανθρώπους που ξέρουν στα 30 τους, στα 35 τους να που τους αρέσκει είναι που αγαπούν ξέρεις, συχίζουν με την ρουτίνα. Για να κάνεις κάτι σωστά πρέπει να έχεις μια εμπειρία. ότι... Πάντα μηδέν όμως. Ο μια εμπειρία. μια εμπειρία να ξεκίνησε ένα άλλο πόσο όμω. Δεν είχε κάτι να κάνει με. Ε, Παραδείγματο χάρη, όπω τα χρήματα. Τι χρηματιστή, ρε φίλε. Δεν είχε στην πόλη. Είχε, είχε μια εμπειρία σε κάτι όμως. Ξεκίνησε να μπουτζίνει το πράγμα. Και χτίζε. Τι να πω, χτίζε. Ναι, αλλά είχε μια εμπειρία στο Ιντερνετ. Το Ιντερνετ ήταν στι του. Ε, και μιλούμε τώρα. Ε, με αθυμίζουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ναι, 99% των, των πραγμάτων που ε, λέγαν ότι ήταν να κάνει το ίντερνετ τότε αποτύχαν. 99% των πραγμάτων τα οποία λένε να πετύχουν στον κρυπτονομισμό ήταν να αποτύχουν. Και για το 1% οι παραπάνω ε, θεωρούν ότι okay, αξίζει να ασχοληθώ νωρίς επειδή σκεφτούνται το αποτέλεσμα. Ενώ η Μαγκένε αν ανασχοληθείς νωρίς να, να, να αποκτήσεις άλλες δεξιότητες και άλλες γνώσεις που όταν γίνει το πράγμα γίνει με εσύ είναι να σε ειδίκια με, μείνει, σήμερα, σήμερα. Είσονται, όπως το, να σου παράδειγμα, το TikTok. Εγώ έλεγα πριν και χρόνια σε πολλούς TikTok. TikTok. Ε, μα είναι μητσί, ε, μα είναι μπαιρνή κανένας, μα είναι Τώρα είναι μπελάρες, τώρα θωρείς πόλεμο μες το TikTok. Τώρα θωρείς... Συντέλος να κάνεις βίντεο μέσα στο TikTok, τώρα να κάνεις σίγκια πράγματα. Ή παραπάνω και κρίνουμε τον άλλον ή το άλλον το πράγμα στις αρχές του. Και είναι το λάθος δεν θέλουμε παραπέρα. Μακρό προθέσμα. Ναι, θέλουμε μακρό προθέσμα ρε φίλε. Και τούτο είναι έναν... Είναι και εύκολο. Δηλαδή είναι εύκολο, είναι εύκολο για έναν ο οποίος ξεκινά κάτι να μπορεί να δει. Όχι, ξεκινάει η ζωή του ενός, όχι κάτι σαν επιχείρηση. Ξεκινάει η ζωή του στα 25, του, στα 30, του, ας πούμε. Ε, να μπορεί να δει και τι είναι να κάνει επιχειρησιακά και να το κάνει 100% σωστά και να ασχοληθεί με κρυπτονομίσματα και να ασχοληθεί και με την με Μα <sch ihrer> <κρανια>. δεν πρέπει <shui> να σκέφτεσαι πράγματα Εσύ σκέφτεσαι Αλλά απλά Όχι, απλά κάνεις Αδερφέ, εγώ τα τελευταία τρία χρόνια το μόνο πράγμα που κάνω είναι δουλειά, σπίτι, προπόνηση, ύπνο και ξανά. Τίποτε άλλο. Έκοψα τα ούλα, ρε φίλε. Ούλα. Θέλω να μου πει μόνο ένα πράγμα για το κομμάτι. Είσαι ευχαριστημένο με τον χρόνο που διά τον πέθκιο σου. Το... Βελτιώνω του. το. το. Σου. Να σου πω τι έκανα. Βελτιώνω το. Πριν λίγο καιρό δεν ήμουν. Είναι σημαντικό το πράγμα. Είμαι σίγουρο ότι είναι σημαντικό. Είναι το πιο σημαντικό. Οι, το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή είναι εγώ. Εννοείται, για να είσαι καλά δυνατό να μπορεί να σου προσφέρει. Ναι. Όμω, μετά από σένα, εννοείται. Βελτιώνει το. Εννοείται ισορροπία. Α πούμε, δεν μπορώ να τώρα, ρε φίλε. Εγώ τώρα ξυπνώ, εννοείται να κάνω ένα θείασερι, και παίρνω τα μωρά στο σχολείο, ξέρει να μπορώ τώρα. Και εγώ έφευκα πιενά στο γραφείο. Εγώ είπα, OK, ναι, παίρνω εγώ σχολείο τώρα έστω και γίνει τα δέκα λεπτά μες στο αυτοκίνητο <είγει> και, και τα μωρά πλέον, επειδή δεν με θωρούν πολύ νωρά, είναι μπελαμένα. <είγει> Αλλά λαλό <λάλο> τους έφτια. <είγει> εφ... Να τους πεις καμιά να τα κάνει, να τους πεις το νέα... <είγει> <μες> τα παλιμέρα. Μιλούμε μες στο αυτοκίνητο, <είγει> ναι. λαλό τους στις αρχές μου. <είγει> Πάντα συζητώ, σας πούμε ο γιος μου είναι ο πιο χουλιγάνος και θέλει καθοδηγήσει επειδή είναι και αγόρι, είναι και χουλιγάνος εκ φυσιώς, του. ασέβεσαι τον εαυτό σου, έλεγχε τα συναισθήματα σου, λαλό του.

Εμένα η μάνα μου ε, και ε, ε, ήρθε στην Κύπρο μου πέντε. Ο βαβάς μου δούλευκε από το πρωί ως τη νύχτα. Και μη γεγιά μου που είχα αναμνήσεις. Τι και εκείνες οι λίες αναμνήσεις που είχαν ε, 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 πολλά σημαντικές. Yeah. Άρα έρχομαι ε, και δημιουργώ αναμνήσεις εγώ τον μωρό μου. Είδα Σαββατοκυριακά, ε, 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 σταμάτησα πλέον να ασχολούμαι τη δουλειά. Ασχολούμαι μόνο που τις 12 τη νύχτα, ενώ σε ώρα 3 το πρωί που κοιμούνται ούλοι ας πούμε. Άρα θυσιάζω τον ύπνο μου. Ε, εντάξει, ναι. Έτσι ε, το τον... κάτι... Ε, όμως. Ε, συνήθισα. Α, α αμάν... Ε, αμάν κάτι καμίσου... ε, καμίζει... συνήθεια. φίλε, νιώθω φρέσκος. Ωραίος, εντάξει. Νιώθω φρέσκο μάρκετ. <laughs> ρε, ομάδε. ισορροπία και να μην έχεις τύψεις, ρε φίλε. <laughs> να μην έχεις τύψεις. Σημαντικό, ναι. Είμαι ενοχικό. Όλοι είμαστε ενοχικοί, ρε φίλε. Καλά να είσαι ενοχικό, για να με μετανιώνει για πράγματα. Έχει που πάω σπίτι, και λέω, μου κόρη μου, πάω δεν είναι μόνο το παιχνίδι, αφού είμαστε κάτω από τα σεντόνια, για να κάνουμε ότι έρχεται ο Captain Hook στο πλοίο του Peter Pan να μα πιάει. Φίλε, βαρκούμε πάρα πολλά. Αλλά. Αλλά πιέζω τον εαυτό μου για το κάνει να ξυπνάς η ώρα πέντε πρωί για να πάει στη δουλειά η ώρα μια να είσαι αρκετά κουρασμένος να πιάνουμε με τσιμπό σχολείο και η πρώτη του λέξη να είναι να πάμε να παίξουμε map με ένα φάμε με ένα να θκευάζουμε με ένα ξεκουραστούμε να map μου πρώτα να φάμε να κάνουμε τα μαθήματα μας ας πούμε η έννοια τους είναι να παίξουν τα ή βλέπουν ότι θέλουν σε ζαμέ κοντά του να παίξουν. Εσύ δεν έχει την ενέργεια, δεν έχει την την την, την. την, την ψυχολογία. Εντάξει, mm, είναι καλά να βάλει στόχου, μικρού στόχου. Σαν να πούμε, εμένα ο στόχο μου μικρό τώρα είναι. Την Παρασκευή είναι να πάρω το γιο μου σε έναν gaming τόπο στο Kings. Όλοι ξαπολύζω εκεί μέσα και να παίζουμε ηλεκτρονικά. Mm -hmm. <laughs> το Σάββατο ε, να πάμε στο σινεμά με ο γιο μου και η κόρη μου και τη γυναίκα μου να δούμε το Sonic το 2. Μετά τη νύχτα ε, να πάμε να φάμε πίτσα. Είναι, είναι, είναι ωραία να βάλεις ε, μέσα στο πρόγραμμα σου στιγμές. Ναι, Μικ... μικρούς στόχους, δεν πολλά μεγάλους. Yeah. Για να ικανοποιάς και λίγο τις λοιπόν, ενοχές σου, ρε, να τις καταπραίνεις λίγο. Ένας από τους λόγους που τώρα κλεί το φρέσκο είναι τούτος. Ναι. Να σου πεις πάρα πολλά σημαντικούς λόγους. Respect, φίλε μου. Κοιτά, σημαντικός mm -hmm. ε, Επειδή τα λεφτά είναι είναι από τα σκόπες, ναι. Δεν ήταν ποτέ. Δεν έκανα ποτέ το φρέσκο για τον το το λόγο. Ε, όταν προχωρούσε ο, ο καιρός και βλέπαμε πώς εξελίσσεται το φρέσκο ε, και καταλαβαίναμε πώς είναι ανάγκη να και μπήκα και τέτοια βαθιά, να αγοράσω και καινούργιους χώρους, να κάνω καινούργια αποθήκη, μπλα 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 μπλα. Τι έπιε λάθος. Ε, φίλε, το τι έπιε λάθος ήταν ότι... Αν πάει και θέλει να σε παντού εσύ, γιατί δεν προσλάβεις άλλους. Δύσκολο, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Ε... Λοιπόν, ξέρεις το ότι ε, 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 ειδικά όταν κάτι έγινε startup όπως ήταν η δική μας δουλειά δεν να φύγεις κάποιον για μένα να σηκωστείς να φύγεις, να πάει σποδά, ενώ κάτι άλλο μποντζή. Εντάξει, ε, 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 startup, πόσο καιρό κάτι είναι startup. Σε κάποια φάση, πάει να είναι startup ε, 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 δηγίνεται... Ακόμα και τούτο, ό, το ε, ε, εσύ κάτι σε διάστημα, Παίρειά, <σο> πήρειά, το, πήρειά, Τρία α, χρόνια, τρία για είμαστε στα <σο> Σύμφωνα με τη θεωρία σου, είμαστε start-up ακόμα. Δεν είναι έτσι απλά, όμως. Γιατί αν φύγω από το σούπερ μαρκετ και πάω σε έναν άλλο χώρο, είναι start-up, ρε φίλε. Είναι καινούργια. Κοιτάξτε, πρέπει να λάβετε έναν άλλον παραγωγό την υπόψη. Start-up, για μένα, ορίζεται κάτι στο δικό μου χρονικό διάστημα. Έτσι να ζήσω για πάντα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι που τα 35 μου όταν αποφάσισα να, να σταματήσω τη ζωή του, του εργαζόμενου σε άλλη εταιρεία και να ξεκινήσω με την εταιρεία, είπα 15 χρόνια εν, να δω ότι έχω και δεν έχω. Όμως, αυτά τα 15 χρόνια έγινε ο κύκλος ζωής του πράγματου με μένα μέσα. Οκ. Mm -hmm. okay. Που τα 15 χρόνια πρέπει να το ε, περίοδο εισαγωγή, περίοδο ανάπτυξη, περίοδο σταθερότητα. Και μετά είτε να γίνει decline είτε να ξεκινήσει άλλο κύκλο. Άρα έχω 15 χρόνια. Άρα από αυτά τα 15 χρόνια πάω. 3, 5, 5 και 2. Για σένα μπορεί να είναι 5, 5 και 10. Για τον άλλον, ο οποίο ξεκινήσει στα 18 του, πολλά πιο νωρί που μα, για τον οποιοδήποτε λόγο. Ορίζει τα, ο καθένας ορίζει με το, τους του. Δεν ε, έκανα ποτέ το πράγμα. Δεν είπα ποτέ ότι το φρέσκο είναι κάτι το οποίο να πάει 2, 3, 4, χρόνια. Του τον πιστεύω ότι ορίζει το... Ε, η ζωή είναι λίγο πράγματα. Ορίζει το ζωή. πολλά πράγματα Ε, το ίντερνετ πολλά πράγματα ε, δεν μπορείς να προβλέψεις συνταλώς. Ε, σε... σαν ας πούμε τώρα τη σήμερα ημέρα ενώ πριν 10 χρόνια τα social media και γενικά το internet ήταν ε, 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 χρειάζομαι. Ε. Τώρα είναι πρώτα γίνο. Δεν έχει κόσμο που κάνει πρώτα social media και μετά είσαι στο σελίδα. Σκέφτουσε mm -hmm. πόσο βαθμό φτάσαμε. Αλλά εντάξει, ρε είναι σωστό είναι λάθος. Εν τόν που σου είπα, έχει, mm. είναι βάλεις και που είσαι. Εσύ, νομίζω, mm. στόχος επετύχεσαι, απλά νομίζω εκείνων των το, το νέων κύκλων, κάπου τζάμι που επιχειρήσατε. Ε, Φίλε, ε, ο στόχος που είχα, να γίνει το Φρέσκο, ήταν στόχος οποίον είχα τον οποίο είχα 7-8 χρόνια. Το ότι επέτυχα να το κάνω, με τον τρόπο που έγινε, ε, έγινε πάρα, πάρα πολλά μεγάλη ικανοποίηση. Είχα, είχα το πάρα πολύ ανάγκη να το πετύχω αυτό το πράγμα και όπως εξελίχθηκε και όπως έγινε και όπως είναι. Ε, ε τώρα κάποια πράγματα ρε φίλε εφωνάξα μου και είπαμε ότι πρέπει να, να το παγώσω, να βάλω μια τελεία τούτο να, να το ορίσω μετά που να κλείσει. Ε, είσαι οκ okay, όμω με την αποφασή σου. Δείτε. Ναι, ναι, με πάρα ναι, πολύ και... ναι, 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 πράγμα πράγμα. καλά. Νιώθεις ναι, να ναι, καλά. Ναι, νιώθω πάρα πολύ καλά. Αν ξετυγείωσε με ποιον είσαι, το ήταν που μιστεύω εγώ. Και να σου πω και ο λόγος. Ότι εγώ όταν πια στον μπακάλ λίγο του παπά μου, γιατί το φρέσκο μπορεί να μπακάλει λίγο που φεύγει και λέμεσο, Ο στόχο μου ήταν ότι κάποια στιγμή να ξεκουράσω του γονεί μου. Του τον ήθελα, του τον είχαμε στον νόμο. Ότι να μην οδάμε, να τον απτύξω όπως θέλω, να τον κάνω με τον τρόπο που θέλω. Μπορούσα η και να, να εγώ Ε, να Αμερική. Αφού είναι σούπερ να πιένεις Αμερική. Εντάξει. Παίρνεις την ιστορία. Λοιπόν, παιδιά, κανονίσαμε να πάμε Αμερική με Χριστόφορο, Νέα Νιόρκη. Και που φτάσαμε... Ιταλία. Ναι. Δεν και που έφτασαμε Ιταλία. Όχι. Ξέραμε την προηγουμένη. Είναι το του. Και τελικά εμείς πήγαμε Νέα Νιόρκη και τι στραπωθήκε ο η Λίβερπουλ μαζί με την Νάπολη στο Σαου Παόλο Ναι Ύστερα που τέσσερις μέρες έπαιζε το Λιβόρνο Επία Λιβόρνο, η έφυγε από την Νάπολη επία Λιβόρνο Και την επομένη να θυμάσαι να στο αεροπλάνο με βάλαν μέσα Δεν σε βάλαν μέσα, ναι, όσο Δεν πεις που θα είμαι Δεν πεις που θα Ρε να πάω μέσα να Τι πράγματα αθύμιζες